Πούτιν. Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση ακολουθεί μια θετική δύναμη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν εκτίμησε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία ακολουθεί μια θετική δύναμη μετά την ανακοίνωση της κατάληψης της πόλης Σολεντάρ στην Ανατολική Ουκρανία, μια κατάληψη την οποία το Κίεβο εξακολουθεί να αρνείται. Η δυναμική είναι θετική και όλα πάνε σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου. Ελπίζω ότι οι μαχητές μας θα μας ευχαριστήσουν ακόμη περισσότερο με τα στρατιωτικά τους αποτελέσματα, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ρώσοι για ένα. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε εχθές ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα κύμα πυραυλικών επιδρομών εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών και υποδομών. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην ανατολική πόλη Ντίνπρο, προχθές το απόγευμα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δεν έκανε λόγο αναφορά στην Ντίνπρο ως συγκεκριμένο στόχο οποιονδήποτε επιδρομών. Παράλληλα, ανέφερε πως τα στρατεύματά της σημειώνουν πρόοδο προς την πόλη Μπαχμούτ, επίκεντρο των ρωσικών πεπιθέσεων τους τελευταίους μήνες, στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ. Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο, τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν προς τα βόρεια προάστια της πόλης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.